Coach, καλησπέρα. Είσαι ένας πολύ έμπειρος προπονητής και κυρίως είσαι ένας πολύ σοβαρός προπονητής και είναι τιμή μας που είσαι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι δύο ομάδες που όποτε ξεκινάει το πρωτάθλημα είναι βασικές διεκδικήτριες του τίτλου. Σε όποια κατάσταση και να είναι. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, όπως είπατε κι εσείς. Εάν ήσασταν ένας απλός παρατηρητής και δεν ξέρατε ότι μέσα στο γήπεδο είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι απλά μια ομάδα με κόκκινο και μια ομάδα με πράσινα, ποια θα θεωρούσατε ότι είναι η πρωτοπόρος του αθλήματος και ποια είναι η τρίτη? Γιατί το ρωτάτε αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι είναι. Γιατί είναι τρίτη. Γιατί είναι τρίτη ο Ολυμπιακός. Είναι, νομίζω ότι. Μην υποτιμάτε την ομάδα μου. Μην το κάνετε. Δεν είναι σωστό. Δεν υποτιμάω. Να σας πω κάτι. Εγώ προσπάθησα να σας πω κάτι. Είναι πολύ, πολύ. Νομίζω ότι εγώ με τη συμπεριφορά μου δεν έχω δείξει ποτέ ότι δεν σέβομαι οποιαδήποτε ομάδα που έχω αντίπαλο. Ξέρετε ότι κάποια στιγμή ήμασταν και 12 βαθμούς πάνω από το Ολυμπιακό. Τότε δεν μου κάνατε αυτές τις ερωτήσεις. Άρα μην το κάνετε και σήμερα. Εγώ σέβομαι τις ομάδες και εσείς θέλω από εσάς μόνο να μην βλέπετε το σημερινό παιχνίδι και να μου βάζετε αυτές τις ερωτήσεις. Άρα θα πρέπει να δείτε ολόκληρη την εικόνα, γιατί πλέον είμαστε στην 24η αγωνιστική, άρα μένουν δύο παιχνίδια να τελειώσει το κανονική διάρκεια του προαθλήματος και ο Παναθηναϊκός από την αρχή μέχρι σήμερα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, όχι γιατί μας χάριζε κάποιος κάτι, γιατί το δικαιούμαστε, γιατί δίκαια βρισκόμαστε εδώ και είμαστε μια ομάδα που προσπαθεί και θα παλέψει πολύ σκληρά μέχρι το τέλος να πάρει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό θεωρώ ότι η ερώτηση είναι λίγο για μένα και για την ομάδα, λίγο προσβλητική, γιατί αναφέρεστε μόνο σε ένα παιχνίδι. Εγώ, ενώ πρωτάθλημα δεν είναι μόνο τα παιχνίδια Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, είναι και τα υπόλοιπα παιχνίδια που παίζουμε εμείς με τις άλλες ομάδες και ο Ολυμπιακός που παίζει με άλλες ομάδες. Αλλά νομίζω ότι η ερώτησή σας δεν είναι, νομίζω ότι δεν την αξίζω εγώ ούτε η ομάδα μου να τις κάνει.